Νικόλα Σεβαστάκη, ήδη ανέβασε τον πύχη ψηλά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ήδη τα θέματα που έχουν τεθεί διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για διάλογο. Πολύ γρήγορα να ταξινομήσω όσα σε ένα λεπτό μπορώ να πω. Για τον Νικόλα Σεβαστάκη, η κριτική στη μεταπολίτευση δεν μπορεί να ταυτίζεται με καθολική απόρριψή της στη βάση ενός διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος και πολιτικού προσωπικού. Θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα και κυρίως το δεύτερο, το πολιτικό προσωπικό, περισσότερο πάσχει από αυτό που θα λέγαμε ασυνέπεια και κάποιες φορές οπορτουνισμό. Είναι ιδιαίτερα σκεπτικός, εδώ έμεινε αρκετή ώρα και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα διαλόγου. Είναι σκεπτικός στα ζητήματα της άμεσης δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της διεύρυνσής της. Σκεπτικός είναι μάλλον μετριοπαθής όρος, είναι ίσως περισσότερο και από σκεπτικός. Αναφέρεται, είναι επίσης σκεπτικός σε ζητήματα που σχετίζονται με πολιτικές ταυτοτήτων, identity politics, όπως είπε, και την ριζοσπαστικοποίηση ενός πολιτικού λόγου που εμφανίζεται σήμερα στα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας, στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, στους πράσινους, στην Ευρώπη, και έχει στο νου του μία ατζέντα ανανέωσης, όπως το είπε, γλώσσας και πολιτικής στόχευσης, που έχουν ως κεντρικούς άξονες την άρνηση της βίας, την άρνηση του εθνικισμού και την άρνηση της κολακίας των μαζών και των πληθυσμών. Πολύ περισσότερο στοχευμένος από ό,τι εγώ περίμενα. Ήδη χάρηκα ιδιαίτερη την πρώτη τοποθέτηση, έστω και αν παραβίασα στα 18 λεπτά, και ελπίζω ο Άρης να μην το κάνει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ και ήδη όσα είπε ο Νικόλας Σεβαστάκης ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ανέβασε όντως πολύ ψηλά τον πύχη. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω το ΙΜΧΑ και τον κύριο Γιάννη Τσεκούρα ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Μαρατζίδη, παλιό φίλο, για όλα τα καλά λόγια και συμπολεμιστή συνοδοιπόρο ενόπλης, που λέγανε, για όλα τα καλά λόγια που είπε. Εγώ τώρα έχω γράψει εδώ ένα κείμενο πιο θεωρητικό λίγο για την δημοκρατία, αλλά και ο Νικόλας δεν ήταν ακριβώς to the point, ας πούμε, για το δημοκρατικό μας. Ήτανε και δεν ήτανε, οπότε και εγώ θα είμαι λίγο παράπλευρος, αλλά έχω την τάση τώρα να μην διαβάσω αυτά που έγραψα, να απαντήσω σε κάτι, να συζητήσω αυτά που έβαλε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ο Νικόλας. Θα ξεκινήσω από αυτό με το οποίο τελείωσε ο Νικόλας Σεβαστάκης και συμφωνώ απόλυτα, αυτό που είπε δηλαδή ότι άλλο είναι ο αντίπαλος και άλλο είναι ο εχθρός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε την τάση πολλές φορές να πολεμάμε εχθρούς, ας πούμε, και στην Ελλάδα συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Εδώ πρέπει να αναμετρηθούμε τον Καρλ Σμιτ, ας πούμε, ο οποίος έλεγε εχθρός φίλος και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτό προκαλεί βία. Προκαλεί βία τελικά το να αντιμετωπίζεις όσους έχουν διαφορετική γνώμη ή τους πολιτικούς αντιπάλους ως εχθρούς και καταστρέφει τελικά την πολιτική. Αυτά που είπε ο Νίκος Μαρατζίδης νωρίτερα, ότι είμαστε και οι τρεις εδώ πέρα αγαπούμε τη δημοκρατία, όντως, και μας ενδιαφέρει η δημοκρατία, διότι μέχρι τώρα στην ιστορική εμπειρία μας δεν υπήρξε κάποιο καλύτερο πολίτευμα, κάποια καλύτερη ιδέα, ας πούμε, καθεστώτος από τη δημοκρατία, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη. Μακάρι να βρεθεί κάτι ακόμα καλύτερο, αλλά προς το παρόν αυτό έχουμε και πρέπει να το διαφυλάξουμε με όλα τα στραβά, με όλα τα προβλήματα που έχει η δημοκρατία, και να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε. Αυτή την κατεύθυνση έχει νομίζω και η σημερινή συζήτηση. Εγώ θα επιχειρήσω να θέσω ορισμένα ερωτήματα ως προς τις έννοιες της αντιπροσωπευτικής και της άμεσης δημοκρατίας στην εποχή μας
αρχίζοντας με μια αναφορά στις θεωρητικές και πρακτικές αλλαγές του νοήματος της δημοκρατίας μέσα στον χρόνο. Θα μπορούσαμε πρώτα-πρώτα να πούμε ότι το ουσιοκρατικό κατά βάση ερώτημα «Τι είναι η δημοκρατία» ίσως να θέτει το όλο ζήτημα σε εσφαλμένη βάση. Θα ήταν μάλλον προτιμότερο να αναρωτηθούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας ή ποιες είναι οι συστατικές, οι καταστατικές αρχές της. Όταν μιλούμε για αρχές της δημοκρατίας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε τα θεμέλια της. Ασφαλώς, σε σχέση με τα θεμέλια και τη θεμελίωση, προκύπτει το ενδιαφέρον και δύσκολο ερώτημα ως προς το εάν τα θεμέλια της δημοκρατίας είναι και τα ίδια δημοκρατικά. Ερώτημα που σχετίζεται επίσης με τις προοπτικές της δημοκρατίας σήμερα. Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τις προοπτικές της δημοκρατίας σήμερα, ερχόμαστε κατά ανάγκη να αντιμέτωποι με το μεγάλο ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας. Η άμεση και ευθεία συσχέτιση της λαϊκής κυριαρχίας με τη δημοκρατία τίθεται με τον πιο σαφή τρόπο στο έργο του Ρουσσό τον 18ο αιώνα. Είχε προηγηθεί η θεωρία του Μακιαβέλη, η θεμελίωση της έννοιας της κυριαρχίας από ορισμένους στοχαστές, κυρίως από τον Ζαν Μποντέν. Την ίδια περίοδο συναντούμε στο Σπινόζα μια πρωτότυπη σύλληψη περί δημοκρατίας, η οποία προκρίνει τη δύναμη του πλήθους έναντι της παραδοσιακής έννοιας της κυριαρχίας. Η δημοκρατική επιλογή του Ρουσσό συνίσταται στο να θέσει ως κυρίαρχο μόνο τον λαό, δηλαδή η κυριαρχία να ανήκει αποκλειστικά στο σύνολο των πολιτών, στη δημοκρατικά συγκροτημένη κοινότητα. Η συμβολική πράξη της συνένωσης γεννά μια νέα οντότητα, τη Γενική Βούληση, η οποία πλέον καθορίζει τα δικαιώματα του κάθε συμβαλόμενου ατόμου. Η Γενική Βούληση μεταφράζεται επίσης ως αρχή της κυριαρχίας, η οποία είναι αναπαροτρίωτη, αδιαίρετη, αναλύωτη. Κάθε επιμέρους νόμος, λοιπόν, αποτελεί επιμέρους εκδήλωση της Γενικής Βούλησης σε ένα ζήτημα κοινού συμφέροντος. Πρόκειται για την πρωτότυπη ρουσοϊκή δημοκρατική σύλληψη, η οποία συνδυάζει τις έννοιες του κοινωνικού συμβολέου, της Γενικής Βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Θεωρώ ότι ο Ρουσσό, ως συνεχιστής του Μακιαβέλη και του Σπινόζα, διαμορφώνει ένα κοινό υπόβαθρο με τα εξής χαρακτηριστικά. Αφενός, πίστη στην ικανότητα και στην δύναμη των από κάτω, του λαού ή των μαζών ή του πλήθους, και αφετέρου αφοσίωση στη δημοκρατική ρεπουμπλικανική αντίληψη. Ασφαλώς, ας πούμε εδώ πως η πρώτη εμφάνιση της δημοκρατικής ιδέας ενός είδους λαϊκής κυριαρχίας εντοπίζεται ήδη στον Αριστοτέλη. Δεν είναι τυχαίο ότι το γεγονός ότι η αριστοτελική πολιτική θεωρία με τις φιλοδημοκρατικές θέσεις που υπάρχουν σε αρκετά σημεία των πολιτικών του Αριστοτέλη ενέπνευσε όλους τους μετέπειτα δημοκράτες στοχαστές στις δικές τους θεωρίες. Παρακάμπτω τον Αριστοτέλη για να μην φάω χρόνο και λέω ότι χρειάζεται να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι η δημοκρατία αποτελεί βεβαίως έναν τρόπο του πολιτεύεστε, αλλά συνιστά επίσης τη μορφή ενός κράτους ή μιας πολιτείας, έχοντας άμεση σχέση με την κυριαρχία, με την κατανομή της εξουσίας και με τη διακυβέρνηση. Η δημοκρατία λοιπόν έχει de facto μια θεσμική διάσταση και μάλιστα πολύ υλική, αφού η εξουσία ασκείται κατά κύριο λόγο με υλικούς τρόπους. Ταυτόχρονα η δημοκρατία έχει και μια συμβολική εξειδανικευτική διάσταση. Κάθε εξουσία και πρωτίστως η δημοκρατική χρειάζεται νομιμοποίηση, οφείλει να είναι νομιμοποιημένη. Και αυτή η νομιμοποίηση δεν μπορεί παρά να κερδίζεται διαμέσου της επίκλησης καθολικών ιδεών και αξιών. Μετά από αυτά τα κάπως αφηρημένα και γενικά, να πω ότι οι προκλήσεις για τη δημοκρατία στην εποχή μας αφορούν κυρίως, νομίζω, τη συντακτική δημοκρατική εξουσία, δηλαδή το πρόβλημα της συγκρότησης νέων, πιο δημοκρατικών θεσμικών μορφών, καθώς και της θεμελίωσής τους. Ποια είναι η εξουσία ή η δύναμη που συγκροτεί το προς επινόηση δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο? Αυτό συνδέεται ασφαλώς με την ιστορικότητα των δημοκρατικών μορφών και αρχών, με το πόσο σταθερή και αμετάβλητη είναι η έννοια της δημοκρατίας ή με το εάν μεταβάλλεται και καθίσταται σχετική από ιστορική άποψη. Είναι βέβαιο ότι η δημοκρατία σήμερα, αλλά και ανέκαθεν θα έλεγα, έχει ανάγκη από διαρκή και βαθύ εκδημοκρατισμό. Δηλαδή, στους καιρούς που ζούμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, χρειάζεται να επανεπινοήσουμε πολλές πτυχές της δημοκρατικής θεωρίας και πρακτικής, νοηματοδοτώντας εκ νέου την πολιτική. Το κρίσιμο ζήτημα για τη σημερινή και την αυριανή δημοκρατία είναι η σχέση που θα διατηρούν στο εσωτερικό της η ισότητα με την ελευθερία.
διότι δεν νοείται δημοκρατική εμπειρία που να μην χρειάζεται να αναμετρηθεί με το θέμα της ίσης ελευθερίας ή της ισοελευθερίας. Αυτός ο νεολογισμός ισοελευθερία, το χρησιμοποιούν κάποιοι φιλόσοφοι, έχω υπόψη μου το Γάλλο, τον Ετιέν Παλιμπάρ, μεταξύ αυτών. Αυτός ο νεολογισμός, λοιπόν, ισοελευθερία, δηλώνει το αίτημα για ένα συνδυασμό της ελευθερίας με την ισότητα. Προτείνει να θεωρήσουμε ως κομβική την επαναστατική στιγμή κατά την οποία εγκαινιάζεται η πολιτική νεωτερικότητα, όπου το ίσο δίκαιο καθίσταται η έννοια μιας νέου τύπου καθολικότητας. Η καθολικότητα αυτή οικοδομήθηκε ως διπλή ενότητα αντιθέτων, δηλαδή ως ενότητα του ανθρώπου και του πολίτη, καθώς και ως ενότητα των ενιών της ελευθερίας και της ισότητας, οι οποίες αποτελούν πλέον τις δύο όψεις μίας και μόνης συντακτικής εξουσίας. Εδώ είναι σημαντικό να δούμε και το συγκρουσιακό στοιχείο που απορρέει από αυτή την ενότητα αντιθέτων. Διεκδικώντας ταυτόχρονα την ισότητα και την ελευθερία, επαναβεβαιώνουμε τη διακήρυξη που βρίσκεται στην απαρχή της νεωτερικής καθολικής ιδιότητας του πολίτη. Υπέρ της δημοκρατίας, την υπεράσπιση της δημοκρατίας, χρειάζονται πάντα αγώνες και πάλι. Και ακόμη περισσότερο χρειάζεται να εκφραστεί μια νομιμότητα της πάλης, αυτό που ένας Γάλλος πάλι φιλόσοφος, ο Ζακ Ρανσιέρ, σύγχρονος, αυτό που αποκαλεί ο Ρανσιέρ το μερίδιο όσων δεν έχουν μερίδιο, η οποία αυτή η νομιμότητα της πάλης προσδίδει μια καθολική σημασία στη διεκδίκηση του συνυπολογισμού εκείνων που παρέμειναν εκτός του κοινού αγαθού ή της γενικής βούλησης. Βλέπουμε εδώ να ξεπροβάλλει μια ουσιώδης μη πληρότητα του λαού ως πολιτικού σώματος, μια διαδικασία καθολίκευσης που περνά μέσα από τη σύγκρουση και από την άρνηση του αποκλεισμού που αφορά την αξιοπρέπεια, την ιδιοκτησία, την ασφάλεια και εν γέννη τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το πιο δύσκολο στίχημα για τη δημοκρατία είναι αυτή η επίτευξη του καθεστώτος της ισοελευθερίας, νομίζω. Πρόκειται και για μία άλλη εκδοχή του προβλήματος που είχε επισημάνει εύστοχα η Σαντάλ Μουφ, ορίζοντάς το ως το δημοκρατικό παράδοξο. Με άλλα λόγια, το παράδοξο συνίσταται στη διαλεκτική μεταξύ άμεσης και έμεσης δημοκρατίας, μεταξύ άμεσης συμμετοχής και διαμεσολαβημένης αντιπροσώπευσης. Ένα πρόβλημα για τους οπαδούς της απολύτως άμεσης δημοκρατίας συνίσταται στην πλήρη απόρριψη κάθε μορφής διαμεσολάβησης, ακόμη και της θεσμικής. Πιστεύω όμως πως είναι χρήσιμο να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στη διαμεσολάβηση νομικού τύπου και θεσμικού τύπου. Η θεσμική διαμεσολάβηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επικοδομητικής διαλεκτικής της δημοκρατίας, που τίνει και προσπαθεί να διαμορφώσει κάποιο είδους ομοφωνία, ομοψυχία και ομοθυμία στο πλαίσιο του πολιτικού σώματος, στο εσωτερικό του λαού ή του πλήθους. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα ήταν δυνατό να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στη νομική και στη θεσμική αντιπροσώπευση. Η αντιπροσώπευση αποτελεί μια ορισμένη μορφή διαμεσολάβησης, ασφαλώς, και δεν συνάδει εκ πρώτης όψεως με αμεσοδημοκρατικές πρακτικές. Εν τούτης, θα ήταν υπερβολικά περιοριστικό να συγχαίει κανείς το ζήτημα της αντιπροσώπευσης εν γέννη με το ειδικό ζήτημα του κοινοβουλευτισμού, για παράδειγμα, ο οποίος αποτελεί απλώς μία όψη και μία πιθανή ιστορική μορφή αντιπροσώπευσης. Η κοινοβουλευτικού τύπου αντιπροσώπευση, ως εγγύηση των πλουραλιστικών πολιτικών συστημάτων, παρουσιάστηκε από τη φιλελεύθερη πολιτική φιλοσοφία ως το απάβγασμα της δημοκρατίας, ενώ αντίθετα, θεωρούμενη ως μηχανισμός απαλωτρίωσης της άμεσης πολιτικής συμμετοχής των πολιτών, ο κοινοβουλευτισμός επικρίθηκε από την αναρχική ή κομμουνιστική σκέψη. Όμως, η θεσμική αντιπροσώπευση δεν είναι απαραίτητο να περιορίζεται στον κοινοβουλευτισμό ή να ταυτίζεται με αυτόν. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρουσα μια συζήτηση σχετικά με την κρίση της αντιπροσώπευσης αυτής καθεαυτήν, πέρα από τον παραδοσιακό κοινοβουλευτισμό, ως δυνατότητας εξουσιοδότησης αντιπροσώπων σε κάθε θεσμικό επίπεδο όπου διαμορφώνεται η απέτηση για την ύπαρξη μιας δημόσιας διαδικασίας. Κάτι τέτοιο εξάλλου είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Η κρίση των πολιτικών θεσμών
που θα μπορούσε να δηλωθεί με το γενικό όρο της αποδημοκρατικοποίησης, το έλλειμμα δημοκρατίας, αν θέλετε, εδρεύει εν πρώτης στην απόρριψη της ίδιας της αρχής της αντιπροσώπευσης. Ίσως δεν θα ήταν άστοχο να εντοπιστεί εδώ μια υπερβολή, ένα είδος μίσους προς την αντιπροσώπευση, που θα ήταν ενδεχομένως μια άλλη μορφή του μίσους για τη δημοκρατία, όπως έγραψε ο Ρανσιέρ σε ένα βιβλίο του. Προς την κατεύθυνση μιας δημοκρατικής προοπτικής από τα κάτω, θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε το θεμελιώδες θέμα της κυριαρχίας και της υπέρτατης αρχής. Σε αντίθεση με την προοπτική του Hobbes της κυριαρχίας από τα πάνω, η σύλληψη του Σπινόζα θα μας βοηθούσε να θέσουμε το ζήτημα μιας συλλογικής διαδικασίας εσωτερικής ενδυνάμωσης υπό τη μορφή της αύξησης της δύναμης του πλήθους. Με αυτούς τους όρους, είναι δυνατό να τεθεί εκ νέου το δύσκολο πρόβλημα της διαλεκτικής ανάμεσα στη συντακτική εξουσία και στη συνταγμένη εξουσία, ανάμεσα στην εξέγερση και στη θέσμηση. Σε μια τέτοιου τύπου διαλεκτική δεν θα μπορούσε να τεθεί κανένα εσωτερικό όριο εκ των προτέρων. Στη χώρα μας, για να έρθω και λίγο σε πιο κανονικά πράγματα και ενδιαφέροντα, στη χώρα μας αυτή την εποχή έχει δρομολογηθεί, το είπανε και οι προλαλήσαντες, μια διαδικασία για συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, η οποία καλό είναι να αντιμετωπίζεται με περίσκεψη από όλες τις πλευρές και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εγώ δεν έχω ειδικές γνώσεις για να κάνω προτάσεις επί του θέματος. Θα έλεγα μόνο ότι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες πολιτικές πραγματικότητες, οι νέες πολιτικές πρακτικές. Τι εννοώ με αυτό και ως προς τα δημοψηφίσματα στα οποία αναφέρθηκε ο Νικόλας Σεβαστάκης, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί του ότι τα δημοψηφίσματα, το δημοψήφισμα είναι ένα επικίνδυνο πράγμα, ένα δύσκολο πράγμα. Είναι βέβαια μια μορφή άμεσης δημοκρατίας και ίσως εκ πρώτης όψεως είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο το τι ερώτημα θα θέσει κανείς, πώς θα το θέσει και γιατί απαντάς με ένα ναι ή όχι. Και εύκολα γίνεται το δημοψήφισμα, μπορεί να αλλοιωθεί ή να πάει σε έναν μανιχαϊσμό, ας πούμε, σε ένα μανιχαϊκό πράγμα, το οποίο να μην δώσει, να μην μαζεύεται και να μην δώσει τελικά μια απάντηση την οποία θα ήθελαν και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα δημοψήφισμα. Εγώ είμαι περισσότερο υπέρ τοπικών και θεματικών δημοψηφισμάτων. Ας πούμε, παράδειγμα, τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ψηφίσουν στο νομό Χαλκιδικής, ένα παράδειγμα λέω, για το θέμα του να γίνεται ή όχι εκμετάλλευση εκεί με όλη την περιβαλλοντική, ή το θέμα του νερού, ξέρω εγώ, η ΕΙΑΘ να μείνει στο δημόσιο ή να πουληθεί κτλ. Τέτοιου τύπου δημοψηφίσματα θα μπορούσε κανείς να τα δει θετικά, νομίζω. Και σίγουρα όχι δημοψηφίσματα, όπως ανέφερε ο Νικόλας σωστά, γύρω από την οικονομική πολιτική ή γύρω από θέματα δικαιωμάτων, που εκεί θα μπούμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Λέγοντας ότι πρέπει η συνταγματική αναθεώρηση και η συζήτηση για τη λειτουργία του πολιτεύματος σήμερα να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές πραγματικότητες και τις νέες μορφές που αναδύονται, εννοώ κυρίως ότι στην εποχή μας αλλάζει η πολιτική, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πολιτική, είτε μας αρέσει είτε όχι. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι καινούργιες μορφές κινητοποιήσεων της νεολαίας, ας πούμε αυτό που ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη, ή τα κινήματα των πλατιών με τους αγανακτισμένους και με όλες τις ακρότητες, ή το κίνημα Occupy Wall Street, ας πούμε. Αυτές οι μορφές είναι καινούργιες μορφές πολιτικής, είναι η ανάδυση νέων μορφών πολιτικής υποκειμενικότητας, οι οποίες φαίνεται και σε κάποιο βαθμό να δικαιώνουν, θα έλεγα, τις θεωρητικές επεξεργασίες τύπου Αντώνιο Νέγκρι. Και Ρανσιέρ, ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε αυτή την καινούργια δικτυακή μορφή οργάνωσης, εκδίπλωσης αυτών των κινημάτων και τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οργάνωση και στο σχεδιασμό αυτών των νέων πολιτικών φαινομένων. Ωστόσο, αυτές οι κινήσεις από μόνες τους
δεν είναι αρκετές για να επιβάλλουν όντως μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Γι' αυτό και μετασχηματίζονται ή ξεθυμαίνουν ή φαίνεται να αποτυγχάνουν. Ωστόσο, μια σημερινή σκέψη θα έπρεπε να δω και οι θεσμικές, ας πούμε, παρεμβάσεις, πιστεύω, θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους αυτή την καινούργια πολιτική πραγματικότητα των καινούριων, ας πούμε, μορφών με τις οποίες παρεμβαίνουν κυρίως οι νέοι, έτσι, οι νέοι οι οποίοι δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν διαβάζουν εφημερίδα, όπως εγώ, ας πούμε, που διαβάζω εφημερίδες παραδοσιακά, τώρα κανείς ούτε ηλεκτρονικά δεν διαβάζουν τις εφημερίδες, δηλαδή ενημερώνονται από το Facebook, από το διαδίκτυο, με τα καλά και τα κακά που συνεπιφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να τελειώσω σιγά σιγά. Ήθελα να συμπληρώσω ότι γενικά είμαι επιφυλακτικός στους επιθετικούς προϊορισμούς της δημοκρατίας. Γίνεται λόγος, ας πούμε, για ριζοσπαστική δημοκρατία. Η όποια ριζοσπαστική δημοκρατία ή ακόμη και η προοπτική ενός δημοκρατικού σοσιαλισμού, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου δεν προαπαιτούν αναγκαστικά την ολική απόρριψη του φιλελεύθερου δημοκρατικού μοντέλου. Το σοσιαλιστικό πρόταγμα δεν είναι ανάγκη να γίνεται αντιληπτό ως ρήξη, πλήρες δείξη με τα ιδεώδη της νεότερης δημοκρατίας, αλλά αντίθετα θα το έβλεπα ως πραγμάτωση αυτών των ιδεωδών, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της ελευθερίας και της ισότητας για όλους. Με σχολιάζει ο Νικόλας από δίπλα. Είναι αλήθεια ότι στη σημερινή εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία με την παγκόσμια οικονομική κρίση, να πλήττει τα δικαιώματα των πολιτών, μεγάλο μέρος της σύγχρονης πολιτικής θεωρίας μοιάζει να υποβαθμίζει ή και να απονεκρώνει τα δομικά και ζωγόνα στοιχεία της δημοκρατίας. Επιπροσθέτως, στην εποχή μας της παγκοσμιοποιημένης συνθήκης, σημαντικό τμήμα των σύγχρονων θεωρητικών αποθεί ουσιαστικές πλευρές του παραδόξου και της αμφισημίας της δημοκρατίας, επιδιώκοντας πάση θυσία τη συνένεση, τη σύγκληση και τη μη σύγκρουση. Όμως η πολιτική δεν είναι δυνατόν να νοηθεί χωρίς το στοιχείο του ανταγωνισμού. Καμία κοινωνική μορφή και κανένα κοινωνικό σύστημα δεν είναι σε θέση να απαλείψει οριστικά αυτό το στοιχείο. Εν προκειμένου και σε αντίθεση με άλλα πολιτεύματα, η δημοκρατία είναι η μόνη που προβάλλει την πεποίθηση ότι η απάλληψη του ανταγωνισμού δεν είναι απλώς αδυνατή αλλά και μη επιθυμητή. Διότι η δημοκρατία, αντίθετα με τη σύγκληση προς το κέντρο ή έναν λεγόμενο μεσαίο χώρο, δεν ανάγεται στην επιδίωξη και στην επίτευξη κάποιας αρμονίας που να υπερβαίνει τον πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά στο παράδοξο της αναγνώρισης και της ανάδειξής του. Το μεγαλείο της δημοκρατίας, θα τελειώσω, συνίσταται στο ότι επιχειρεί τη συνάρθρωση δύο διαφορετικών παραδόσεων, της παράδοσης των δικαιωμάτων, ας πούμε, της παράδοσης της φιλελεύθερης, των ατομικών δικαιωμάτων και της παράδοσης της πιο ρεπουμπλικανικής, της λαϊκής κυριαρχίας και ισότητας. Αυτά, η δημοκρατία τα περιέχει και τις δύο αυτές παραδόσεις και ακριβώς θα ήταν, δεν πρέπει να θυσιαστεί μία από τις δύο, πιστεύω. Και πάντα να θυμόμαστε ότι η δημοκρατία αποτελεί ένα περίεργο και αξιοθαύμαστο φαινόμενο, αποτελεί ένα σκάνδαλο, έγραψε ο Ρανσιέρ. Γιατί? Διότι το θεμέλιό της είναι η θεμελίωση της δυνατότητας διακυβέρνησης στην απουσία θεμελίου. Η δημοκρατία δεν έχει θεμέλιο. Είναι ό,τι αποφασίσει η κοινότητα, ο λαός, η ένωση των πολιτών, πείτε το όπως θέλετε. Δεν υπάρχει θέσφατο. Εμείς αλλάζουμε τους όρους, εμείς οι πολίτες, εμείς όσοι συμμετέχουμε. Η δημοκρατία είναι αυτό το αδιακυβέρνητο στοιχείο, πάνω στο οποίο κάθε διακυβέρνηση πρέπει οριστικά να δει ότι θεμελιώνεται. Η δημοκρατία θεμελιώνεται σε κάτι το αθεμελίωτο. Και θέλω να τελειώσω με κάτι αισιόδοξο, να πω ότι με τη συμμετοχή των πολιτών και με το να ασκούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, μπορούμε να επηρεάσουμε την έκβαση της ιστορίας και τελικά είναι δυνατόν να επικρατήσει η αισιοδοξία της βούλησης
επί της απεσιοδοξίας της νόησης. Ευχαριστώ.